καταλάβαινε. Δεν το καταλαβαίνω. Τον άφησα και να βουλιάξει μετά. Αντωνία, η μαμά τη Ελένη Πνεγάκη είναι τόσο. Τόσο επειδή πώς να το πω, ότι ξυπνάς και στα λέω όλα ευχάριστα. Ποια μαμά δεν είναι έτσι, πες μου. Εντάξει, η κυρία Ζέτα είναι μια κατηγορία μόνη, είναι θεά. Αλλά πες μου τώρα, δεν μπαίνεις στο σπίτι και η μάνα σου, το πρώτο πράγμα που θα σου πει είναι η κακιά είδηση. Όχι. Παιδιά, όχι. Εμένα ναι. Η μαμά μου, οι γονείς μου, παιδιά, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Τη δεύτερη φορά έχουν πάρει όλου μου του φίλου, όλου του γνωστού, όλο το κανάλι, να... ότι κάτι πάρα πολύ κακό μου έχει συμβεί. Να πω ένα μυστικό για σένα. Ναι. Παιδιά, παίρνει η μαμά τη τηλέφωνο και τη λέει: να σου πω, τον μπαμπά πάλι τον έχει μπλοκαρισμένο. Το μπλοκάρει το κινητό, τι έγινε, την παίρνει τηλέφωνο. Έλα, δηλαδή δεν είναι. Όταν τσακώνω με τον μπαμπά μου, τον κάνω μπλοκ. Κάνει τέτοιο πράγμα στον κύριο καινούριο. Ναι, εντάξει, όπω ο μπαμπά μου δεν είναι ένα μπαμπά φυσιολογικό. Ένα μπαμπά ο οποίο θα σε παίρνει κάθε τρία λεπτά. Μπορεί να θέλει να ανοίξετε μια μεγάλη συζήτηση. Αν είσαι με κάποιον ή μια που μπορεί να διαφωνεί, μπορεί να σου πει σήκω και φύγε τώρα. Και... είναι, δεν είναι. Έχει μπλοκάρει κι άλλου, αλλά την παίρνουν με απόκρυψη. Εγώ θέλω να μα πει και την αντίδραση του κυρίου Καινούριου όταν καταλαβαίνει ότι τον έχει μπλοκάρει. Ποια είναι η πρώτη του αντίδραση. Την παίρνει από τη μαμά ή από απόκρυψη. Α, εντάξει. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάντα με βρίσκει. Λοιπόν, αγαπημένη